Ωραία, να έρθουμε τώρα στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε ηχηρή παρέμβαση του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου με αφορμή στη σημερινή μέρα των ενόπλων δυνάμεων που εορτάστηκε σήμερα. Το έθνος μας δεν έχει κανένα φίλο, όλοι είναι εχθροί μας, τόνισε ο Μητροπολίτης ο κ. Παύλος. Και ακόμα ο Μητροπολίτης Θεόφιλος αναφέρθηκε και στη νέα πτέρυγα του γεροκομείου και στο ενδιαφέρον του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη. Θα δούμε λίγο το σχολιασμό το δικό σου, αλλά θα δούμε φυσικά και στην πορεία τις σχετικές δηλώσεις του κ. Παύλου, του Μητροπολίτη Σερβίου και Κοζάνης. Δημήτρη, όταν ο ανώτατος εκκλησιαστικός παράγων στον τόπο σου φτάνει στο σημείο αυτό να κάνει αυτές τις δηλώσεις, αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός τι μελγενέστε και τι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο αυτές οι δηλώσεις να βγαίνουν από τα χείλη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, του κυρίου Παύλου. Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης, με αφορμή την σημερινή ημέρα, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, που εορτάστηκε το πρωί με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, στην ομιλία του είπε πως το έθνος μας δεν έχει κανέναν φίλο. Όλοι είναι εχθροί μας. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, μιλώντας για αυτούς που θέλουν να διαχωρίσουν την Εκκλησία από την πολιτεία, είπε: τι θα χωρίσουν, το λαό από την Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι μάνα. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Μητροπολίτης από την πλευρά του συνέχισε λέγοντας ότι ποιος σας είπε ότι πληρωνόμαστε από το κράτος. Εδώ να θυμίσουμε, Δημήτρη, στους φίλους τηλεθεατές ότι το τελευταίο διάστημα, και δει βέβαια με αφορμή όταν ακόμα ήταν υπουργός παιδείας ο κύριος Φίλης, έγινε μεγάλη κουβέντα για τις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας, κυβέρνησης και Εκκλησίας. Αλλά έχουμε αλλαγές στο Υπουργείο Παιδείας. Μέλη να δούμε ο νέος υπουργός αν θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή, στο ίδιο μήκος πλεύσης. Και συνέχισε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης ο κύριος Παύλος, αναφερόμενος και στη νέα πτέρυγα του γυροκομείου, λέγοντας ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης έχει αγαθή διάθεση και κόπτεται για να γίνει νέα πτέρυγα του γυροκομείου. Ελάχιστοι δήμαρχοι υπάρχουν σαν τον δήμαρχό μας. Βλέπουμε ότι πολύ θετικό αυτό για τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος πραγματικά έχει δείξει ενδιαφέρον, να λέμε και την αλήθεια. Η σημερινή του ομιλία είχε πάρα πολλά μηνύματα, είχε πολιτικές θέσεις. Ξεκίνησε από αυτό ότι δεν έχουμε κανένα φίλο, όλοι είναι εχθροί μας, μας επιβουλεύονται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά τα όσα δήλωσε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης ο κύριος Παύλος, και θα πρέπει αυτά έτσι να αφυπνίσουν, να θορυβήσουν όχι μόνο το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, αλλά το σύνολο των πολιτών, γιατί νομίζω ότι δεν λέγονται έτσι με ελαφρότητα αυτά τα πράγματα. Έχουν μια ουσία, μια βαρύτητα. Και να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, αυτό που κατά καιρούς λέμε συνήθως μέσα από τις προσεγγίσεις για το πώς βαίνουν τα πράγματα γύρω από την Εκκλησία και την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, το ότι πιο όμορφο και καλύτερο διαθέτει η πόλη της Κοζάνης είναι το Επισκοπείο. Να θυμίσουμε παλιότερα, όταν ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης, τι κριτική δέχτηκε από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από πολιτικό προσωπικό, από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι θα γίνει. Σήμερα λοιπόν το Επισκοπείο, στην εικόνα που είναι ότι πιο όμορφο διαθέτει αυτή τη στιγμή η πόλη της Κοζάνης, και ένας επισκέπτης που έρχεται στην Κοζάνη. Που μπορεί να το επισκεφτεί κιόλας. Μπράβο, είναι η πρώτη επιλογή του να πάει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και να πούμε ότι υπάρχει ένα κτίριο δίπλα που θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να κοσμήσει, να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης θέλει το καλό της πόλης, θέλει το καλό του λαού και όχι αυτά που λέγαν κάποιοι ότι δεν έπρεπε να γίνουν αυτά και όλα αυτά. Επίσης, την αγωνία του που εξέφραζε εδώ και πολύ καιρό, τι θα γίνει με τη νέα πτέρυγα του γεροκομείου Κοζάνης, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γεροκομείο, η κτηριακή υποδομή είναι παλιά, χρήζει ανανέωσης, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος στην ξυλόχτιστη πλευρά να συμβεί κάποιο ατυχές συμβάν και να θερμίσουμε θύματα. Όλα αυτά λοιπόν ήταν μέσα στην αγωνία του ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρεμβάσεις στο κτηριακό για να μπορέσει το κτηριακό να φιλοξενήσει και να λειτουργήσει με ποιοτικές υπηρεσίες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ένα σημαντικό έργο, γιατί φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και είναι φυσικά μεγάλη η δράση του Μητροπολίτη Σερβίου και Κοζάνης, του κ. Παύλου, το να γίνει αυτή η πτέρυγα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη αυτή τη στιγμή να φιλοξενηθούν στο γεροκομείο και έχουν και τη στήριξη της Ιεράς Μητροπόλης. Και πρέπει να στηρίξουν και ο Δήμος και η Περιφέρεια με κάποια χρήματα. Και όχι μόνο αυτό, να θυμηθούμε εδώ ότι υπάρχει το κοινωνικό πατοπολείο, υπάρχουν τα κοινωνικά ιατρία, όλα αυτά τα οποία έχουν αφαιθεί ουσιαστικά στην Μητρόπολη. Η Μητρόπολη τα διχειρίζεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Και να τονίσουμε για ακόμη μια φορά, αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, γνωρίζουν οι πάντες ότι η Εκκλησία
διαθέτει από τα πιο ισχυρά δίχτυα. Αν αξιοποιηθούν αυτά τα δίχτυα κατάλληλα, νομίζω ότι αυτά θα συνεισφέρουν τα μέγιστα όσο αφορά και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στη χώρα γενικότερα, όσο αφορά την οικονομία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτά τα δίχτυα μπορεί να γίνει η διακίνηση τοπικών προϊόντων για να μπορέσει έτσι να στηριχθεί η τοπική παραγωγή, όπου είναι αυτή. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να καθίσουν κάτω αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, να δουν πολύ σοβαρά πώς θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν μέσα από ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό αυτά τα δίχτυα. Θέλουμε να δέσω όλη αυτή την εικόνα με αυτό που αναδεικνύεται από την πλευρά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης του κ. Παύλου. Ότι η Εκκλησία μπορεί και πρέπει να παίξει έναν πρωταγωνιστισμό, να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα κάποιοι λένε ότι η Εκκλησία μα πρέπει να κάνει πολιτική, και βέβαια, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και θα γίνει σε ένα άλλο timing και όχι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ωραία.